Η ΕΚΙ προστίμησε δεόντω την παραδοσιακή σούβλα και το κρέα και τα φετινά Χριστούγεννα. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών, οι οποίε διενύργησαν όλου του απαραίτητου ελέγχου στα κρέατα που κυκλοφορούν στην αγορά. Και για του λόγου του αληθέ, η αξία των κρεάτων που διατέθηκε στην αγορά την εβδομάδα των Χριστούγεννων μέχρι και τι 28 Δεκεμβρίου υπολογίζεται ότι ξεπερνά κατά πολύ τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα στην αγορά διατέθηκαν 30.736 εγωπρόβατα και αμνοερίφια κυπριακή εκτροφή, 2.592 εγωπρόβατα και αμνοερίφια από χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινοτικέ χώρε, 24.195 γαλοπούλε, 321.801 κοτόπουλα, 26.871 χείρι και βοηθοί και 1.229 χειρίδια. Να σημειωθεί ότι μετά από του ελέγχου των κτηνιατρικών υπηρεσιών, κατασχέθη ω ακατάλληλη ποσότητα λιγότερη από 500 κιλά σε κρέατα. Συγκρίνοντα το... τον αριθμό των κιλών, για τι περιπτώσει αυτέ που σα ανέφερα, που τον οποίο το κρέας βρέθηκε να μην είναι σύμφωνο με τις ε, χτινιατρικές ή υγειονομικές απαιτήσεις είτε από απόψη καταλληλώς κρέατος είτε λόγω του ότι δεν είχαν κατάλληλη σήμανση αντιλαμβάνεστε ότι είναι, εντάξει, είναι μικρό είναι μικρός ο αριθμός. Απόλυτα ικανοποιημένη από την κίνηση στην αγορά κρέατος είναι οι κρεοπόλες με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπολών Κώστα Λιβαδιώτη να επισημαίνει ότι την εν λόγω αγορά κυρίως στις γιορτινές μέρε, δεν την επηρεάζει η οικονομική κρίση. Πολύ στα εδώ και τρία χρόνια είναι η δουλειά σταθερή, οι τιμές σταθερές προς τα κάτω και η δουλειά σταθερή και ανωδική στην κατανάλωση του κρέατος γιατί είναι λογικές οι τιμές. Στην αυξημένη ζήτηση κρέατος συντείνουν και οι χαμηλές τιμές πώλησής τους πρόσθεσε.